Θα ήθελα να προσθέσω πριν ξεκινήσω, ότι πριν ξεκινήσω την απολογία μου, η οποία στη συνέχεια διακόπη στο προηγούμενο δικαστήριο, διότι είχε περάσει ήδη η ώρα και δώσατε πάλι αναβολή, κατέθεσα έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ενεφανίζονται οι εκ των δικαστών Καβάλας, κύριος Προκόπιος, Σταγόν και μετεώρων κύριο Σεραφείμ, αλλά και ο κύριος Σαν. Ναι, σας το δώσαμε. Και ο αρχιγραμματέας του δικαστηρίου να συμπροσεύχονται και να χαιρετίζονται εγκαρδίσματα του Πάπα και των Καρδιναλίων. Εν ονόμα της αληθείας. Το φωτογραφικό υλικό έχει φωτογραφίες που συμπροσευχόντουσαν άλλοι, άλλοι που χειροκροτούσανε. Να συμπροσευχόμεθα. Ναι. Αυτό είδατε. Ναι. Λέει. Σας λέω, καταθέτω, λέω, να συμπροσεύχονται και να χαιρετίζονται, λέω. Ισχύει, να διακόψετε. Μα το λέμε. Φτάνουν. Εσείς είπατε ότι δεν θα θες, ήταν κάποιος άλλος Άγιε Καβάλας την προηγούμενη φορά, το θυμάστε ή όχι. Άλλος χειροκροτούσε. Άλλος χειροκροτούσε, παπά, άλλος. Κύριε συνήγορε, θα βοηθήσετε. Είστε ανοικοδότης και θα βοηθήσετε στην διαβίωση της δίκης. Κάντε κάτι, λίγο πρόσφατα προχωρήσουμε. Ναι, το ευρώτερο σημείο. Το ευρώτερο. Ναι, αλλά θέλετε να πω, ό,τι θέλετε εσείς θέλετε να πω, ό,τι θέλετε. Κάναμε όλη τη διαδικασία εδώ, αναγνώσαμε τούτα και έχετε όλο το δικαίωμα να πείτε «Επ' αυτού έχω γίνω, επί εκείνο έχω τούτο, επ' αυτού έχω το άλλο». Ό,τι θέλει απολογεί το κατηγορούμενος. Όχι ό,τι θέλει, δεν μπορεί. Απολογία βέβαια. Βέβαια. Όχι, να μην πούμε δε τι συνέβη στο προηγούμενο δικαστήριο, να τον αφήσουμε τον Άγιο Αλεξανδρόπουλο να λέει ότι θέλει εκείνος. Και να μας κάνετε ρήμη. Εγώ λυπήθηκα πολύ για το δικαστήριο αυτό που μας δικάζανε ρήμη και ήμουν εξοπλισμένος. Εσείς δεν λυπηθήκατε καθόλου, Άγιε Πρόεδρε. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. 500 λεπτά θα ήταν άμα δεν φώναζε ο κόσμος. Βγάλαμε καμία απόφαση δικαστική. Μα αφού φώναζε ο κόσμος και ανοίξατε μετά καθυστέρω. Οι ιεροί κανόνες έλεγαν 3 φορές να με καλέσετε. Και άμα δεν έρθω τότε με δικάστε ρήμη. Ο 78ος τέταρτος των Αγίων Αποστόλων. Και εσείς ξεκινήσατε άλλον άλλον όπως μας είπαν οι πατέρες εδώ. Να δούμε αν δεν συνεχίσει τα διακόψη. Εντάξει, αγγελό να διακόψουμε και να αναβληθεί η επαόριστη. Ή να αναβληθεί σε... Όχι, γιατί να μας κουβαλάτε πάλι η επαόριστη. Αυτό δεν το κάνετε. Θα απολογηθούμε και θα μας ακούσετε. Απολογηθείτε, δεν σας λέμε να απολογηθείτε. Και μας έρθατε να λέμε ότι δεν σας αρέσει. Η απολογία σας είναι να μας συμβρίζετε. Μα δεν σας συμβρίζουμε, Άγιε Καβάλας. Όταν προσεκτήσετε με τον Πάπα, βρείτε τον εαυτό σας εσείς. Εμείς σας συμβρίζουμε. Εμείς καταφέρουμε να φωτογραφτούμε εδώ. Το εκδικάζετε τώρα. Όχι. Αλλά θέλουμε να πούμε ποιοι μας εκδικάζουν. Είναι γνωστοί. Α, είναι γνωστοί. Βεβαίως. Ότι συμπροσέφτες με τον Πάπα και μας δικάζετε πάλι για τον οικουμενισμό. Για τον οικουμενισμό μας δικάζετε και εσείς. Και χειροκροτάτε τον Πάπα. Όταν πείτε λοιπόν για τον οικουμενισμό, αναφέρατε τα όλα αυτά. Μπράβο. Τότε θα τα αναφέρουμε. Ωραία. Θα τα αναφέρουμε τότε. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Γιατί το να διακόψουμε κουράζουμε και τον κόσμο που έρχεται και είναι άδικο. Θέλω λοιπόν... Θέλω λοιπόν... Στα πλαίσια της απολογίας δεν θα σας κουράσω. Δεν θα σας κουράσω. Δεν θα διαβάσω όλη την απολογία για να μην σας κουράσω. Γιατί ήδη είμαστε κουρασμένοι. Όχι, δεν θα την διαβάσω όλη την απολογία. Ναι. Θα διαβάσω ορισμένα σημεία μόνο και τα άλλα θα τα καταθέσω. Ναι. Αλλά έχω υπόψη να τα εκδώσω σε βιβλίο. Να φανεί όλα αυτά. Θα τα εκδώσουμε σε βιβλίο για να τα μάθει ο κόσμος. Ναι. Θέλω λοιπόν να καταθέσω ένα λεπτό σημείο και να σας το ανακοινώσω αυτό, να σας ενημερώσω να ακούσουν και οι αδελφοί, το οποίο υπήρξαν πολλές αμφιβολίες για το θέμα του αεροπλάνου με το οποίο επέταξα και θα το διαβάσω το σημείο αυτό της απολογίας μου. Με κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία θα καταφέρω για πρώτη φορά στο δικαστήριό σας. Είναι η έκτη κατηγορία. Πώς? Όχι, θα το διαβάσω. Διάβασε. Θα το διαβάσω. Είναι στην έκτη κατηγορία επιβανάψω διαταράξη της θρησκευτικής ειρήνης και της εκκλησιαστικής συναθρήσεως στη Λάρισα. Και σας εκθέτω τα κάτω. Καταρχάς,
στην διαέρος διαμαρτυρία μου την 15η 5η 2004, ημέρα της εορτής του Αγίου Αχιλίου, πετούσα με το υπερελαφρό αεροπλάνο μόνος μου, χωρίς συνοδηγό ή συνεπιβάτη, και δεν θα ήθελα να εμπλέκεται άλλους όταν αποδίδονται οι κατηγορίες. Έπειτα, δια τον κίνδυνο της ζωής των πιστών, της επικινδύνου πίσως κλπ. Που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, αυτό είναι έργο της κοσμικής δικαιοσύνης, η οποία ομολογουμένως λειτουργεί πολύ καλύτερα από την εκκλησιαστική, και το αναφέρει ο κατήγορός μου για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να παρουσιαστεί όψιμα ως προστάτης του λαού. Δεικνύοντας ενδιαφέρον για τη ζωή του. Θα έπρεπε, νομίζω, αν ήταν αληθινό το ενδιαφέρον του, να το εξεδίρωνε τότε που τα ΜΑΤ ξυλοφόρτωνα με τα γκλόπς τους πιστούς, τότε που τους έστελναν στα νοσοκομεία, τότε που τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους αποτύπωναν ποδοπατουμένους από αστυνομικούς. Ενθυμούμεθα βεβαίως όλοι την ασφυκτική ατμόσφαιρα κατά την εφρόνησή του, τότε που οι αστυνομικές δυνάμεις διέλυαν τα πλήθη των πιστών με καπνογόνα και δακρυγόνα. Υπάρχει καταγγελία ότι 148 άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο κατά την περιβόητη αυτοενθρόνηση, η οποία πιστεύω θα λειτουργεί ως επιάλτης εις αυτόν, τον κύριο Λάπα, κάθε φορά που την ενθυμείτε. Στη μνήμη δε του λαού θα φέρει τις στιγμές των διωγμών από τους ειδωλολάτρες και θα τους προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα δια το βάθος του ξεπεσμού των σημερινών επισκόπων. Αν όμως όντως, και προκειμένου να μην τον αδικήσω, ενδιαφερόντος για τους κινδύνους από τέτοιες εναέριες πτήσεις, Πάτερ Μωσήλ, παρακαλώ. Θα έπρεπε... Σε ένα σημείο η πτήση στο αεροπλάνο έγινε... Δεν είναι στο κατηγορητήριο αυτό, σεβασμιέρατε. Το απολογηθήκατε και είπατε... Όχι, δεν απολογούμε τώρα. Δεν υπήρχε κίνδυνος. Απολογούμε τώρα. Καταρχήν, θα σέβεστε τους όρους. Δεν μπορείτε να πείτε ο κύριος Λάπας. Εδώ μιλάτε ενώπιον δικαστηρίου. Δεν μπορείτε. Ο επίσκοπος κύριος Ιγνάτιος Λάπας. Είναι η γνώμη σας, η Εκκλησία έχει άλλους όρους. Του πιστεύεις ή δεν τους πιστεύεις, οφείλεις πιστεύω, είναι επίσκοπος. Και επομένως δεν μπορεί να λες ο κύριος Τάδε. Να μιλάει για τον κύριο, να πω για τον κύριο, όποιον είναι ο κύριος, αυτός είναι σεβασμιός. Τελείως. Θα μ' ακούσεις τώρα. Στην απολογία. Από εκεί πέρα τα γκλόπ και λοιπά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν είναι στην απολογία του για το αεροπλάνο αυτά. Το είπατε. Τελειώσατε μας. Προχωράω παρακάτω. Γιατί με διακόπτετε. Δεν υπήρξε ο κίνδυνος, δεν υπήρξε. Γιατί με διακόπτετε, μπορείτε να μου πείτε τώρα. Γιατί διακόπτετε. Γιατί δεν είσαι εκτός θέματος. Όχι, δεν είναι εκτός θέματος. Εκτός θέματος. Αφορά τον σκανδαλισμό. Η εμφρόνηση. Αφορά τον σκανδαλισμό των πιστών. Το δεύτερο. Πάμε. Τελειώνουμε τα αεροπλάνα. Αν όμως όντως ενδιαφερόταν. Επί του σκανδαλισμού. Για τους κινδύνους από τέτοιες εναέριες πτήσεις θα έπρεπε προπολού να είχε διαμαρτυρηθεί ο επίσκοπος κύριος Ιγνάτιος Λάπας για τα πολεμικά F-16 κλπ. Τα οποία και αυτά πετούν στελική τους για την προσγείωση πάνω από τον Άγιο Αχίλιο στο ίδιο περίπου ύψος, από τα οποία στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί θανατηφόρα ατυχήματα. Όλα αυτά τα λέγω για να καταδείξω ότι το πρόβλημά του είναι άλλο και ότι εχολώθηκε κυριολεκτικά, διότι έγινε μια διαμαρτυρία την οποία δεν προέβλεψε, ούτε και μπόρεσε να αποτρέψει αυτός και τα αγαπημένα του ΜΑΤ. Προφανώς δε θα εξετέθη σε όλους τους επισήμους και τους συναδέλφους του επισκόπου, οι οποίοι ίσως θα εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους στο πρόσωπό του, καθώς τόσα χρόνια μετά την περιβόητη και ανεπανάληπτη ενθρόνησή του στη Λάρισα, δεν κατόρθωσε να φημώσει το στόμα του λαού, να τους υποτάξει κάτω από την πότα του, όπως ακριβώς έγινε με τους ιερείς του. Αυτός κατά τη γνώμη μου είναι και ο λόγος που μετά από αυτά τα γεγονότα εδραστηριοποιήθη επαρκώς, κυνηγώντας εμένα από την εξοπλίση των αμπελακίων του προφήτη Ηλία, κάνοντας μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας χρηματική αποστολή.